Κριτική για το θέμα το οποίο αντιμετωπίζει το θέμα της ευλογιάς στα ζώα απέναντι στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκανε για μία ακόμη φορά ο Συνδυασμός της Περιφερειακής Αναγέννησης της Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Παυλίδης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η κτηνοτροφία κινδυνεύει και η επικίνδυνη ασθένεια της ευλογιάς στα ζώα αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με κάθε τρόπο πρέπει να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο των 600.000 εγωπροβάτων της περιφέρειας. Είναι ένα από τα σημεία που ακόμη παράγουν. Τα μέτρα που έπρεπε και δεν ελήφθησαν εγκαίρως από την περιφέρεια, ούτε στα σύνορα με την Τουρκία, ούτε στα όρια των επικυρούμενων περιοχών, ούτε στα όρια του νομού Εύρου. Ναι, πρέπει να πούμε ότι τα κρούσματα εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά ερχόμενα από την περιοχή της Αδριανοπόλεως στην Τουρκία πριν από περίπου 2,5 μήνες, περίπου περί το 15 Αύγουστο αυτού του έτους στην περιοχή της Ορεστιάδας. Ναι. Τα μέτρα εκεί δεν ήταν επαρκή. Δεν ελήφθησαν τα ορθά μέτρα. Με αποτέλεσμα το τελευταίο χρονικό διάστημα να εκφύγει η νόσος από τη ζώνη επιτήρησης, να πάει στο Νότιο Εύρο, να φτάσει στη Ξάνθη και να έχουμε παράλληλα και κρούσματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκείνο όμως που είναι βαρύ και που πρέπει να πω ότι καταλογίζεται στην περιφέρεια και προσωπικά στον κύριο Γιαννακίδη είναι ότι εδώ και 2 μήνες ζητάνε οι υπηρεσίες να μην πληρώνουν τη βενζίνη από την τσέπη τους που κατά ένα μέρος την πληρώνουν οι ίδιοι υπάλληλοι χάρη στη φιλοτιμία τους και όλο αυτό έχει όρια, ενώ ζητάνε οχήματα, ενώ ζητάνε αύξηση των μηνιαίων, των μηνιαίων κινήσεων αλλά και των ωρίων κινήσεων, αυτά δεν έχουν γίνει, δεν έχουν διορθωθεί. Με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης, να σφάζονται χιλιάδες ζώα και να κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο. Εδώ πρέπει να πω ότι όταν με ρωτάτε ο ίδιος και υπέρυξ αυτού, αυτή η συγκεκριμένη παρέα, λένε ότι οι υπηρεσίες ξέρουν. Μα οι υπηρεσίες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να πληρώνουν από την τσέπη τους τις μετακινήσεις, δεν μπορούν να δημιουργούν λεκάνες και σημεία απολίμανσης, δεν μπορούν να στέλνουν 2 και 3 επιστολές και να μην παίρνουν απάντηση. Και να σας πω ποιο είναι το πιο τραγικό. Ανέφερε σήμερα ο κύριος Κοντός, ο οποίος επικοινώνησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσαφτάρη, ότι ο κύριος Τσαφτάρης μέχρι σήμερα δεν έχει ιδέα για την επέκταση της νόσου. Όχι μόνο ο ίδιος δεν έλαβε γνώση από κάπου, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα η περιφέρεια δεν τον ενημέρωσε. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Όταν οι υπεύθυνοι έχουν άγνοια, όταν οι άλλοι υπεύθυνοι αδιαφορούν και λένε να τα λύσουν οι υπάλληλοι πώς θα λυθούν τα προβλήματα. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το θέμα της κτηνοτροφίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια από τις τελευταίες αιστείες παραγωγής που έχουμε στα χρόνια αυτά, στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Βάλλονται οι κτηνοτρόφοι από τον αποχαρακτηρισμό της, μάλλον από τη μη εμφάνιση της χώρας προέλευσης πάνω στο γάλα και έχουμε ένα αθέμητο ανταγωνισμό από κάθε κατεύθυνση που μπαίνει το βουλγάρικο και άλλα γάλατα πολύ χαμηλότερης τιμής και κατεβάζουν, γιατί ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να διαλέξει το ελληνικό, άρα να ανεβεί η τιμή του. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την επιλεξιμότητα των εκτάσεων που είναι ως βοσκήσιμων, με αποτέλεσμα οι ενισχύσεις να πηγαίνουν προς τα κάτω και να φέρουμε στις πορτολιβαδικές εκτάσεις που είναι μέσα στις δασικές περιοχές. Κανείς για τίποτε δεν ενδιαφέρεται, αλλά δεν ενδιαφέρουν και για αυτά που βγάζουν μάτι, για την επέκταση της ευλογιάς, για την οποία τα πράγματα έχουν όνομα.